Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, κύριε Σιντικάκη, το ΚΚΕ είναι ενισχυμένο, όπως και ο γραμματέας του κόμματος, περαστικά να το μεταφέρετε, ενισχυμένος, μάλιστα σε θετικές γνώμες. Αυτό οφείλεται στην προσωρινή, για να μην φωνάζει η κυρία Γεροβασίλη, κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για κατάρρευση μιλάμε προσωρινή. Έτσι. Λέτε η δημοσκόπηση να είναι προϊόν συνωμοσίας. Τόση θα το έλεγα. Ένα είναι το σίγουρο. Διότι εξακολουθεί και είναι το δεύτερο κόμμα. Παρόλα όσα συμβαίνουν. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να πάτε για τρίτο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι αλήθεια, δεν τα έχουμε καταφέρει. Ένα είναι και τέταρτη αν τα ακούω, εξακολουθεί να τα έχουμε καταφέρει. Κύριε Σιντικάκη. Ένα είναι το σίγουρο, ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προϊόν συνωμοσίας. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι πιο συμβιβαστικό, ό,τι πιο υποχωρητικό και ό,τι πιο εκφυλισμένο ζούμε αυτή τη στιγμή. Σοβαρά μιλάτε, κύριε Σιντικάκη. Και ξέρετε, αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά μιλάτε. Το πρόβλημα δεν είναι ο Κασελάκης, το πρόβλημα είναι ο αυτός καθεαυτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μεταλλάχτηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλά αποκαλύφθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτύπωνε την πραγματικότητα στο χώρο αυτό που λέμε του ευρωκομμουνισμού. Ξεχνώντας και τη Νέα Δημοκρατία, όσες χρειαζόταν. Είσαστε οι επίγονοι του ευρωκομμουνισμού και σήμερα διεκδικείτε σε μια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία. Yeah. Περί αυτού πρόκειται. Σας ευνοεί εσάς αυτό? Ξέρετε, το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών αλλά και των αυτοδιοικητικών έδειξαν ότι υπάρχουν θετικές διεργασίες. Υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και υπάρχει η δυνατότητα να απεκλωβιστούν μεγάλες λαϊκές δυνάμεις. Και εμείς απευθυνόμαστε πριν απ' όλα σε κάθε προοδευτικό, ριζοσπαστικό άνθρωπο κτλ. Να ενδυναμώσει αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, είτε εκφράζεται με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και τα μηνύματα είναι θετικά. Κρατάμε το θετικό αυτής της δημοσκόπησης σε μια προοπτική πραγματικά να συνενωθούν και να συγκεντρωθούν αυτές οι ριζοσπαστικές δυνάμεις σε μια αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.